Με συγκίνηση, Έλληνες και φιλέλληνες από τη Γενέβη και τις γύρω περιοχές παρακολούθησαν την εκδήλωση με τίτλο «Ερωτόκριτος και αρετούσα, η αγάπη τους στη Γενέβη». Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πλαίσιο του έτους Ερωτόκριτου με στόχο να εμπνευστούν οι επόμενες γενιές των Ελλήνων του εξωτερικού και να συνεχίσει η μελέτη και η διάδοση των αξιών που διδάσκει το σπουδαίο έργο του Βιντσέζου Κορνάρου στις αρχές του 17ου αιώνα. Οι μαθητές του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Τέχνης Γενέβης, Ελληνόπουλα δεύτερης και τρίτης γενιάς, παρουσίασαν μέσα από καλλιτεχνικά έργα και επαγγελία αποσπασμάτων του έργου την αγάπη της αρετούσας και του ερωτόκριτου. Το όνομά της στο λυγό το λέγαν αρετούσα. Οι ομορφιές της ήταν πολλές, τα κάλλη της ήταν πλούσα. Χαριτωμένο θηλυκό την έκανε η φύση. Και ίσα της δεν ευρίσκεται σε Ανατολή και Δύση. Η ανάγνωση του έργου στα γαλλικά μάγεψε το κοινό, ενώ η εκδήλωση έκλεισε με κριτικούς χορούς από τα μέλη του Ελληνικού Κέντρου Λαογραφικών Μελετών Γενέβης. Ας τα ξοπώ σε πιαστικά, σε μιας γυναίκας τρίχα. Η βραδιά τέθηκε υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Γενέβη και της Περιφέρειας Κρήτης με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών και της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και πλήθους συλλόγων και φορέων της Ελβετίας.